Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Είσαστε χθες στην ΠΑΦΟ. Αναμένουμε σήμερα τις αποφάσεις σας, τα μέτρα ουσιαστικά που θα ληφθούν για να λυθούν τα προβλήματα. Τι αποφάσεις έχετε πάρει? Τις αποφάσεις θα τις ανακοινώσουμε στο επόμενο μισάωρο, κύριε Κωνσταντίνου, γιατί ενημερώνω ακόμα τους εμπλεκόμενους και δεν θέλω να ανακοινωθεί οτιδήποτε πριν την ενημέρωση των εμπλεκόμενων, τόσο των τοπικών αρχών όσο και των εμπλεκόμενων τμήματων του Υπουργείου μας. Έχουν εντοπιστεί γιατροί να προσληφθούν για να λύσουν το πρόβλημα? Μάλιστα. Άρα θα έχουμε ανακοινώσεις για προσλήψεις? Μάλιστα. Άμεσα θα γίνει αυτό ή πάμε το Σεπτέμβρη? Άμεσα, άμεσα. Άμεσα δηλαδή βρήκαμε τις λύσεις και θεωρείτε ότι οι λύσεις είναι ικανές να λύσουν τα προβλήματα? Αυτό πιστεύω, ναι. Μάλιστα, άρα η πόλη Χρυσοχούς και η Πάφος θα αποκτήσει γιατρούς και σιγά σιγά θα δείτε και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, σωστά? Αυτό είναι ο στόχος, ακριβώς όπως το λέτε. Να αντιμετωπίσουμε το ξύ πρόβλημα το οποίο ανέκυψε συγκυριακά στην παρούσα φάση, αλλά να θέσουμε και τις βάσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις στο άμεσο μέλλον. Βρήκαμε δηλαδή και καρδιολόγους και παθολόγους, όλες τις ειδικότητες? Έχουμε βρει και καρδιολόγο και παθολόγο, μην ανησυχείτε. Δύο στην πόλη και πόσοι στην Πάφο? Δεν επιτρέψετε μου να μιλήσω πρώτα με τους εμπλεκόμενους. Θα τα μάθουν σε λίγα λεπτά, ναι. Έτσι, ναι. Θα τα μάθουν, αλλά αντιλαμβάνεστε είναι θέμα τήρησης της και του τύπου πολλές φορές. Άρα όλες οι ειδικότητες που έλειπαν από τα νοσοκομεία τα δύο θα υπάρχουν πλέον? Αυτός είναι ο στόχος και η προσπάθεια είναι συνεχής, κύριε Κωνσταντίνο. Δεν είναι μόνο. Γιατί αντιλαμβάνεστε, αύριο το πρωί μπορεί να ανακύψει ένα θέμα με άδεια ασθενείας ενός γιατρού. Πρέπει να έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι μας επιτρέπουν. Μάλιστα. Να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες που προκύπτουν. Πότε θα δώσετε τα νομοσχέδια στα κόμματα για αγεσί και αυτονόμηση? Εντός της εβδομάδας. Εντός της εβδομάδας είναι έτοιμα δηλαδή σχεδόν και τα δίνετε στα κόμματα? Βεβαίως. Και τα μελετούν και τους θα συναντηθείτε πότε? Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει οριστεί ακριβώς ακόμα η ημερομηνία της επόμενης συνάντησης, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πριν το τέλος του Αυγούστου. Ωραία, βάσει των όσων συμφωνήθηκαν στο Προεδρικό. Πάντοτε. Ευχαριστώ, κύριε Παμπορίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.